Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό για όλα και γιατί μας δίνει την ευκαιρία σήμερα να είμαστε και πάλι μαζί στην εκπομπή αυτή με τίτλο «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή μέσα από την οποία προσπαθούμε, μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού, να σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα και τα θέματα τα οποία σας απασχολούν και μας αποστέλλετε με email στη διεύθυνση που τώρα αναγράφετε στις οθόνες σας. Μια φορά ακόμη θα επιθυμούσαμε να επιμείνουμε και να διευκρινίσουμε ότι ποτέ δεν υποστηρίξαμε, δεν θεωρήσαμε ότι είμαστε διδάσκαλοι, καθηγητές, θεολόγοι, αλλά εκείνο το οποίο πιστεύουμε βαθιά μες στην καρδιά μας είναι ότι είμαστε μαθητές του Ιησού Χριστού και μαθητεύουμε μέσα από το Λόγο του Θεού μαζί με σας και όλα τα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν στην καθημερινότητά μας. Σήμερα με τη χάρη του Χριστού θα συνεχίσουμε με τις ερωτήσεις μιας ανώνυμης αδελφής, τις οποίες αρχίσαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας, αλλά δεν μπορέσαμε λόγω χρόνου να τις τελειώσουμε. Διαβάζω λοιπόν. Όταν βλέπουμε κάποιον πιστό να έχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα ή μια πολύ σοβαρή ασθένεια, συνηθίζουμε να λέμε αυτός ο αδελφός έχει πολύ μεγάλο σταυρό ή αυτή η αδελφή έχει πολύ βαρύ σταυρό. Και το ερώτημά μου είναι το εξής, ο σταυρός του πιστού είναι οι ασθένειες και τα προβλήματα? Δηλαδή πριν έρθουν αυτά στη ζωή του πιστού βάδιζε χωρίς σταυρό? Ή αν ο Θεός λύσει το πρόβλημα και θεραπεύσει την ασθένεια θα συνεχίσει τη ζωή του χωρίς σταυρό τη στιγμή που ο Λόγος του Θεού μιλάει για έναν σταυρό που λαμβάνει ο άνθρωπος, Ματθαίος 2:38 και σηκώνει κάθε μέρα, Λουκάς 3:23. Ποιος είναι τελικά ο σταυρός του πιστού? Σας ευχαριστώ πολύ και ο Θεός να σας ευλογεί. Ακόμη θα ήθελα ταυτόχρονα να απαντήσουμε και στην ερώτηση μιας αγαπητής αδελφής Ελένης, η οποία γράφει: θα ήθελα να σας ρωτήσω αν οι ασθένειες οφείλονται σε αμαρτία ή τις επιτρέπει ο Θεός ή και για άλλους λόγους. Είναι σχετικές οι ερωτήσεις, σχεδόν, γι' αυτό θα τις απαντήσουμε και τις δύο ταυτόχρονα. Πρώτα-πρώτα θα ασχοληθούμε με το σταυρό του χριστιανού, όπως αναφέρεις αγαπητοί φίλοι ανώνυμοι εσύ, και διαβάζω από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο 3:23 το οποίο μας αναφέρεις και λέγει: «Και έλεγε ο Χριστός προς πάντας, εάν τις θέλει να έλθει ο πίσω μου, ας απαρνηθεί αυτόν και σηκώσει το σταυρόν αυτού κάθε μέραν και ας με ακολουθεί. Διότι όστις θέλει να σώσει τη ζωή αυτού θέλει απολέσει αυτήν και όσες απολέσει τη ζωή αυτού ένα και να μου, τότε θέλει σώσει, ούτως θέλει σώσει αυτήν. Επειδή τι ωφελείται ο άνθρωπος, αν κερδίσει τον κόσμο όλο, εαυτόν δε απολέσει ή ζημιωθεί. Διότι όστις εσχυνθεί διε με και τους λόγους μου, δια τούτον ο Υιός του ανθρώπου θέλει επεσχυνθεί όταν έλθει εν τη δόξη αυτού και του Πατρός και των Αγίων Αγγέλων. Λέγω δε προς εσάς κλπ. Ο σταυρός λοιπόν του Χριστού, τον οποίον πρέπει να φέρει κάθε μέρα ο χριστιανός στη ζωή του, είναι σύμβολο θυσίας, εκούσιας, εσχήνης, ταπείνωσης, υπακοής και πίστης του χριστιανού στη σχέση του με το Θεό. Δεν έχει καμία σχέση με προβλήματα ή με ασθένειες. Έχει σχέση με την εσχήνη υπέρ του ονόματος του Χριστού, με τη θυσία του ανθρώπου υπέρ του ονόματος του Χριστού, με τις ταπεινώσεις που εφίσταται ο άνθρωπος υπέρ του ονόματος του Χριστού και με την υπακοή του, η οποία φέρνει ταλαιπωρία στη ζωή του,
υπέρ του ονόματος του Ιησού Χριστού. Ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός που είναι και το πρότυπό μας αναφέρει λέγοντας ότι αυτός είναι που εν μορφή Θεού υπάρχον, ο Ιησούς Χριστός, δεν ενόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με το Θεό, αλλά εαυτόν εκένωσε από τη δόξα τη θεϊκή και αφού έλαβε δούλου μορφή και αφού έγινε όμοιος με τους ανθρώπους και αφού βρέθηκε κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσε τον εαυτό του γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Άρα λοιπόν η πορεία του χριστιανού είχε κατάληξη τη σταύρωση. Εμείς λοιπόν γινόμεθα σύμμορφοι του θανάτου του Χριστού, καθώς σταυρώνουμε τα πάθη μας και τις επιθυμίες μας και αναλαμβάνουμε το να ζούμε κατά το θέλημα του Θεού, χριστιανικά, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, παρόλες τις δοκιμασίες και τις ταλαιπωρίες που θα έρχονται στη ζωή μας. Δηλαδή, αυτός που κουβαλάει το σταυρό του Χριστού κάθε μέρα, είναι αυτός που αγωνίζεται τον αγώνα τον καλό, είναι αυτός που αγωνίζεται να τελειώσει το δρόμο του και να διατηρεί την πίστη του, παρόλα τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει. Για να καταλάβουμε καλύτερα αυτό το οποίο, στο οποίο αναφέρομαι, είναι να δούμε τι γράφει ο Απόστολος Παύλος για τον Σταυρό των Αποστόλων. Λέγει λοιπόν στην Επιστολή προς Κορινθίους το 4ο κεφάλαιο και το 11ο εδάφιο. Προς Κορινθίους Α. Έως της παρούσης ώρας και πεινόμεν και διψόμεν και γυμνητεύομεν και ραπιζόμεθα και περιπλανόμεθα και κοπιόμεν και εργαζόμενοι και κοπιόμεν εργαζόμενοι με τα σιδείας ημών χείρας, λιδωρούμενοι ευλογούμε, διωκόμενοι υποφέρουμε, βλασφημούμενοι παρακαλούμε, ως περικαθάρματα του κόσμου εγίναμε σκύβαλο πάντων έως τη σήμερα. Γιατί? Για τη δόξα του Χριστού. Γιατί τους εξέλεξε ο Θεός να είναι Απόστολοι και τους απέστειλε για να κάνουν το έργο που ο Θεός δια του Ιησού Χριστού έχει ετοιμάσει για αυτούς. Το έργο του Θεού, η αποστολή του ανθρώπου, η χριστιανική ζωή δεν είναι εύκολη. Έχει θυσία, έχει εσχήνη, έχει ονειδισμό. Μάλιστα στην επιστολή του ο Απόστολος Παύλος προς Φιλιππησίους αναφέρεται. Θα διαβάσω από το 1ο κεφάλαιο και το 27 εδάφιο. Μόνο πολιτεύεστε αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού, εσείς οι πιστοί. Δια να ακούσω είτε όταν έλθω και σας είδω, είτε νοήμα από την κατάστασή σας, ότι στέκεστε εις εν πνεύμα, συναγωνιζόμενοι εν μια ψυχή δια την πίστη του Ευαγγελίου και μη φοβιζόμενοι εις ουδέν από τον εναντίον, το οποίο εις αυτούς μεν είναι ένδειξη απολίας, εις εσάς δε σωτηρίας και τούτο από το Θεό. Και ολοκληρώνει με την ερμηνεία του Σταυρού των Χριστιανών. Διότι εις εσάς εχαρίστη το υπέρ του Χριστού, όχι μόνο το να πάσχετε εις αυτόν, συγγνώμη, όχι μόνο το να πιστεύετε εις αυτόν, αλλά και το να πάσχετε υπέρ αυτού, έχοντες τον αυτόν αγώναν, ο οποίον είδετε νεμή και τώρα ακούετε νεμή. Αυτός είναι ο σταυρός του Χριστού που κουβαλάνε, που πρέπει να κουβαλάνε κάθε μέρα οι χριστιανοί. Μάλιστα, ο Απόστολος Παύλος περιγράφοντας, θα τολμούσε να πω το δικό του το σταυρό, γράφει στην επιστολή του προς Κορινθίους τη Δευτέρα. Από το κεφάλαιο Ιωτα και το εδάφιο 28. Υπηρέτε του Χριστού είναι οι άλλοι που τον κατηγορούν, παραφρονών λαλό πλειότερον εγώ. Και σαν υπηρέτης του Χριστού, δηλαδή ποιος είναι ο σταυρός τον οποίο κουβαλάει, εις κόπους περισσότερον, εις πληγάς καθ' υπερβολήν, εις φυλακάς περισσότερον, εις θανάτους πολλάκις, υπό των Ιουδαίων πεντάκις έλαβον πληγάς τεσσαράκοντα παραμία.
τρεις εραυδίστην, άπαξ ελιδοφολήθην, τρεις εναβάγισα, εν ημερονύκτιον εν το βυθό έκαμον, εις οδηπορίας πολλάκης, εις κινδύνους ποταμών, εις κινδύνους ληστών, εις κινδύνους εκ του γένους του Ισραήλ, εις κινδύνους εκ των εθνών, κινδύνους στην πόλη, κινδύνους στην ερημιά, κινδύνους στη θάλασσα, κινδύνους σε ψευδαδέλφεις. Εγώ όμως εν κόπο και μόχθω, εν αγρυπνίες πολλάκης, εν πίνη και δίψη, εν ιστίες πολλάκης, εν ψύχη και γυμνότητη, και εκτός των εξωτερικών, ο καθημέραν επικείμενος εις εμέ αγών, ημέρημνα πασών των εκκλησιών. Ο Σταυρός λοιπόν είναι τα παθήματα του χριστιανού, υπέρ του ονόματος του Χριστού, υπέρ του έργου του Θεού που του εμπιστεύθηκε ο Ιησούς Χριστός να κάνει και να διατηρήσει την πίστη του, να τελειώσει τον δρόμο του και να ολοκληρώσει τον αγώνα των καλών των οποίων αγωνίζεται. Θα τολμούσα να πω καμία σχέση δεν έχει ο Σταυρός με τις ασθένειες. Θα μπορούσε βέβαια να ασθενήσει υπέρ του ονόματος του Χριστού και να μείνει πιστός. Και αυτό σταυρός είναι. Σταυρός είναι να αρρωστήσει ένας συγγενής του, φίλος του, αγαπητός, αδελφός του και να ανίατα και να τον υπηρετήσει όλη του τη ζωή. Αυτό του το έχει δώσει ο Θεός. Είναι ένας σταυρός που πρέπει να τον κρατήσει μέχρι το τέλος και να τον εργάζεται. Άρα λοιπόν σταυρός του χριστιανού έχει να κάνει όχι με τις ταλαιπωρίες του χριστιανού για την προσωπική του ζωή, έχει να κάνει με τη θυσία του χριστιανού υπέρ του ονόματος του Χριστού. Γι' αυτό επαναλαμβάνω, είναι σύμβολο θυσίας, είναι σύμβολο εκούσιας θυσίας, είναι σύμβολο εσχήνης, τροπής, μάλιστα λέγει στην επιστολή του προς Εβραίους ο Απόστολος Παύλος, αν θυμάμαι καλά στο Ιωταβήτα κεφάλαιο, λέγει και στο δύο εδάφιο, αποβλέποντες εις τον Ιησούν των αρχηγών και τελειωτήν της πίστεως, ώστις υπέρ της χαράς της προκειμένης εις αυτόν, υπέφερε σταυρών καταφρονήσας την εσχήνην και κάθισεν εν δεξιά του θρόνου του Θεού. Σύμβολο λοιπόν εσχήνης, σύμβολον ταπείνωσης και εν τέλει σύμβολον υπακοής και πίστεως στο θέλημα του Θεού, στο Λόγο του Θεού, στην Αποστολή και στο έργο που ο Θεός εμπιστεύεται σε κάθε χριστιανό. Αυτό μπορεί να έχει οποιασδήποτε προεκτάσεις. Αλλά πάντως το μήνυμα του Σταυρού είναι θυσία, είναι εσχήνη, θυσία υπακοής, είναι εσχήνη, είναι ταπείνωσης, είναι ταλαιπωρία, αλλά υπέρ του ονόματος του Ιησού Χριστού, υπέρ του έργου του Θεού που ο Θεός του εμπιστεύεται, υπέρ της Βασιλείας των Ουρανών. Σταυρός ακόμη μπορεί να είναι να χρειάζεται, όπως λέγει ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, να το διαβάσω, είναι στο κεφάλαιο Ιώτα Θήτα, 19 κεφάλαιο και στο εδάφιο 12. Διότι είναι ευνούχοι ή την εξεκκυλίας μητρός ευνούχη εγεννήθησαν ούτω και είναι ευνούχοι ή την εσευνουχίδησαν υπέρ ανθρώπων και είναι ευνούχοι ή την εσευνούχησαν εαυτούς δια τη βασιλεία των ουρανών. Σταυρός είναι και αυτός. Να ευνουχίσεις τον εαυτό σου για τη βασιλεία των ουρανών, μη πράττων παράβαση και ανομία. Και εν προκειμένου, εάν κάποιος λέγει ο Λόγος του Θεού είναι παντρεμένος, χωρίσει για λόγους πορνείας, γιατί δεν υπάρχει άλλος λόγος διαζυγίου, ή εγκατάλειψης, γιατί τον εγκατέλειψε η γυναίκα του, και παντρευτεί άλλην, αυτός είναι μοιχός και δεν έχει βασιλεία των ουρανών. Υπέρ λοιπόν της βασιλείας των ουρανών, ευνουχίζει τον εαυτό του. Με αποτέλεσμα έχει το σταυρό του να είναι ευνούχος, να ευνουχίζει τον εαυτό του, βεβαίως με τη χάρη του Χριστού, γιατί ο Σταυρός δεν σηκώνεται του χριστιανού παρά μόνο με τη χάρη του Θεού,
και την δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, δεν σηκώνεται παρά μόνο με την αγάπη του Θεού, τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Άρα λοιπόν, οτιδήποτε κάνουμε, το οποίο είναι ταλαιπωρία, θυσία, κόπος, διωγμός, γιατί όσοι, λέει η Γραφή, θέλουσι να ζώσει ευσεβώς, θέλουσι διωχθεί. Ο διωγμός είναι σταυρός. Οποιαδήποτε λοιπόν ταλαιπωρία σώματος, ψυχής και πνεύματος υφίσταται ο άνθρωπος, ο χριστιανός, υπέρ του ονόματος του Ιησού Χριστού, για το έργο του Θεού ή και για το έργο του Θεού ή και για αυτό που, για το θέλημα του Θεού, τότε αυτό αποκαλείται από το Λόγο του Θεού σταυρός. Και μάλιστα ξαναδιαβάζω αυτό που διάβασα στην αρχή στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο θ 23. Λέγει λοιπόν ο Λόγος του Θεού κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λέγει, διότι ως της θέλει να σώσει τη ζωή αυτού, θέλει απολέσει αυτήν, και ως της απολέσει την ζωή αυτού, ένε και νεμού, θέλει σώσει αυτήν. Ο Σταυρός έχει απώλεια ζωής, αλλά ένε και του Χριστού. Ποια ζωής? Εν το κόσμο. Γιατί όποιος αγαπάει τον κόσμο και τα εν το κόσμο, λέγει ο Απόστολος Ιωάννης, διαβάζω από το πρώτο κεφάλαιο και 15 εδάφιο, μη αγαπάτε τον κόσμο μηδέν τα εν το κόσμο, διότι αν τις αγαπά τον κόσμο και τα εν το κόσμο, η αγάπη του Θεού Πατρός δεν είναι σε αυτόν. Άρα λοιπόν, για να διατηρείται η αγάπη του Θεού Πατρός στη ζωή μας, για να έχουμε και να απολαμβάνουμε τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, πρέπει να απολέσουμε τη ζωή μας εν το κόσμο, ενέ και εν του Χριστού. Όποιος λοιπόν απολέσει τη ζωή αυτού εν το κόσμο, ενέ και εν του Χριστού, αυτός θα τη σώσει. Και όποιος σώσει τη ζωή αυτού εν το κόσμο, αυτός θα την απολέσει. Και μάλιστα επιμένει ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός λέγοντας, εάν δε κερδίσει κάποιος τον κόσμο όλο, χάσει όμως την ψυχή του, τι θα ωφεληθεί? Διότι, και αυτό τώρα είναι το αποτέλεσμα της απόφασης να πάρουμε ή να μην πάρουμε το σταυρό μας και να ακολουθούμε τον Χριστό. Διότι όποιος ενσχυνθεί διε με, γι' αυτό είπα ότι είναι σύμβολο εσχήνης, όποιος εσχυνθεί διε με και τους λόγους μου, δια τούτον ο Υιός του ανθρώπου θέλει και αυτός επεσχυνθεί όταν έλθει εν τη δόξα αυτού και του Πατρός και των Αγίων Αγγέλων. Άρα λοιπόν, δεν θα ντρεπόμαστε να κουβαλάμε το Σταυρό του Χριστού, θα θυσιάζουμε και θα ταλαιπωρούμεθα, πιθανόν, αν το επιτρέπει ο Θεός, και στο σώμα και στην ψυχή και στο πνεύμα, γιατί μας λέγει ο Λόγος του Θεού, εάν κάποιος θέλει να έλθει πίσω μου, ας απαρνηθεί τον εαυτό του, ας σηκώσει το Σταυρό αυτού κάθε μέρα και ας με ακολουθεί. Άρα λοιπόν, καμία σχέση ο Σταυρός του Χριστού με τις αρρώστιες που επιτρέπονται, που έρχονται πολλές φορές στη ζωή μας. Τώρα, το ερώτημα το σχετικό είναι, οι ασθένειες που οφείλονται σε αμαρτία, τις επιτρέπει ο Θεός για άλλους λόγους, σε πολλούς λόγους οφείλονται οι ασθένειες που έρχονται στη ζωή μας. Παραδείγματος χάρη, η ασθένεια του Λαζάρου στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον, διαβάζω, ή το δε ιωτάλφα κεφάλαιο, ή το δε κάποιος ασθενής Λάζαρος από Βιθανίας, εκ της κόμης της Μαρίας και Μάρθας, της αδελφής αυτής. Η δε Μαρία ή το ιαλείψασα τον Κύριον με μύρον, και σπογγίσαντζα τους πόντας αυτού με τα στρίχας αυτής, της οποίας ο αδελφός του Λάζαρος συσταίνει. Απέστειλον λοιπόν οι αδελφέ προς αυτόν, λέγουσε, Κύριε, ιδού εκείνος τον οποίον αγαπάς, ο Λάζαρος, ασθενή. Και ακούσας ο Ιησούς είπε, αυτή η ασθένεια δεν είναι προς θάνατον,
αλλά υπέρ της δόξης του Θεού, δια να δοξαστεί ο Υιός του Θεού δι' αυτής. Γιατί? Γιατί ο Θεός επέτρεψε την ασθένεια του Λαζάρου, το θάνατο του Λαζάρου, την ταφή του Λαζάρου για 4 μέρες, και ύστερα ήρθε ο Χριστός και τον ανέστησε και δοξάστηκε ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, και δοξάστηκε και ο Πατέρας του Ουράνιας. Αλλά υπάρχουν ασθένειες που τις επιτρέπει ο Θεός υπέρ της δόξης αυτού. Υπάρχουν όμως και ασθένειες, διαβάζω στο θήτα κεφάλαιο πάλι του κατά Λουκάν Ευαγγελίου το πρώτο εδάφιο, και ενώ ανεχώρη ήθε άνθρωπον τυφλών εκ γενετής, και ρώτησαν αυτόν οι μαθηταί αυτού λέγοντες, δραβή, τι σήμαρτεν ούτως ή οι γονείς αυτού, ώστε για να γεννηθεί τυφλός? Απεκρίθη ο Ιησούς, ούτε ούτως ήμαρτεν ούτε οι γονείς αυτού, αλλά δια να φανερωθώσει τα έργα του Θεού εν αυτό. Εγώ πρέπει να εργάζομαι τα έργα του πέψαντός με, έως σου είναι η μέρα. Έρχεται νύξ, ότε ουδείς δύναται να εργάζεται, ενώ σου είμαι το κόσμο, είμαι το φως του κόσμου. Άρα λοιπόν αυτή η ασθένεια, η οποία μάλιστα ήταν εκγενετής, τυφλός γεννήθηκε, ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός αποκαλύπτει ότι δεν είναι αποτέλεσμα αμαρτίας, γιατί η αρρώστια, όπως θα δούμε, μπορεί να είναι και αποτέλεσμα αμαρτίας, δεν είναι αποτέλεσμα αμαρτίας, αλλά είναι αποτέλεσμα, οφείλεται στο γεγονός ότι ο Θεός έκαμε αυτό το κακό, θα έλεγα, στον άνθρωπο ο οποίος γεννήθηκε τυφλός, για ο οποίος ήταν τυφλός εκ γενετής, για να φανερωθούν τα έργα του Θεού, καθώς ο Χριστός θα τον θεραπεύσει άμεσα και θα δοξαστεί ο Λόγος του Θεού, θα δοξαστεί ο Θεός, θα δοξαστεί η Βασιλεία των Ουρανών. Άρα λοιπόν ένας βασικός λόγος που μπορεί να έρχονται οι ασθένειες στη ζωή των ανθρώπων είναι υπέρ της δόξης του Θεού και για να φανερωθούν τα έργα του Θεού μέσα σε αυτόν τα θαυμαστά, τα άγια, τα ένδοξα και τα ευλογημένα. Όμως υπάρχει μια άλλη αιτία που έρχεται η ασθένεια. Διαβάζω από τον Ιώβ, από το κεφάλαιο το λάμπτα γάμα και το εδάφιο 14. Διότι ο Θεός λαλεί άπαξ και δεις, αλλά ο άνθρωπος δεν προσέχει. Του μιλάει, αλλά δεν προσέχει τι του λέει ο άνθρωπος. Μιλάει εν ενυπνίο, εν οράση νυχτερινή, όταν βαθύς ύπνος πίπτει στους ανθρώπους, όταν υπνό τους είναι επί της κλίνης, τότε ανοίγει τα ότα των ανθρώπων ο Θεός και επισφραγίζει την προς αυτούς νουθεσία. Δηλαδή τους μιλάει, τους νουθετεί και ύστερα επιβεβαιώνει το λόγο του με θαυμαστά, με οράσεις, με ενύπνια, με επεμβάσεις ο Θεός. Και γιατί το κάνει αυτό ο Θεός, 17 εδάφιο, δια να αποτρέψει τον άνθρωπο από τον πράξεων αυτού και να εκβάλει από τον άνθρωπο την υπερηφάνεια. Για το καλό του, για να διορθωθεί, για να μετανοήσει, για να επιστρέψει στη Βασιλεία των Ουρανών. Με αυτόν τον τρόπο προλαμβάνει την ψυχή αυτού από του λάκου και τη ζωή αυτού από τον αντιαπεραστή από βρομφέας. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να προλάβει τον άνθρωπο από την απώλεια. Αν όμως δεν ακούσει, γιατί λέει ο Θεός λαλεί άπαξ και δεις, αλλά ο άνθρωπος δεν προσέχει. Αν δεν προσέξει τον λόγο του Θεού, αν δεν παρατηρήσει και δεν ακούσει, τότε τιμωρείται ο άνθρωπος με πόνους επί της κλίνης αυτού, και το πλήθος των οστέων αυτού με δυνατούς πόνους, ώστε η ζωή αυτού αποστρέφεται τον άρτον και η ψυχή αυτού το επιθυμητών φαγητών. Η σάρξη αυτού αναλύσκεται από την αρρώστια, ώστε δεν φαίνεται, και τα οστά αυτού τα αφανή εξέχουση, βαριά αρρώστια. Η δε ψυχή αυτού πλησιάζει στον λάκον και η ζωή αυτού εις τους φωνευτάς. Δηλαδή τον φτάνει μέχρι το θάνατο ο Θεός. Μην τυχόν και μετανοήσει και εξηγεί. Εάν υπάρξει σε αυτόν ένας μηνυτής ή ερμηνευτής του θελήματος του Θεού ή ένας μεσίτης ή ένας μεταξύ χιλίων διαναγγείλει προς τον άνθρωπον την ευθύτητα το θέλημα του Θεού και μετανοήσει, τότε θα γίνει ήλεος εις τον άνθρωπον αυτόν και θα πει λύτρωσον αυτόν ο Θεός,
από το να κατεβείς του λάκων, διότι εγώ έβρικα εξυλασμόν. Άρα ο Θεός φέρνει και αμαρτίες στον άνθρωπο για να τον βοηθήσει να κατανοήσει ότι είναι σε αμαρτία. Αν συνεχίσει έτσι, η αμαρτία του θα τον οδηγήσει στην απώλεια της ψυχής του. Γι' αυτό ο Θεός φέρνει ασθένειες ελαφριές στην αρχή και σιγά σιγά πιο βαριές και πιο βαριές, ώστε ο άνθρωπος και στο τέλος εκ της ασθενείας των ημερών του να μετανοήσει, να επιστρέψει και να σωθεί, γιατί εκείνο που ενδιαφέρει τον Θεό για τον άνθρωπο δεν είναι η καλή του υγεία, που και αυτό το κάνει, γιατί είναι αυτός που θεραπεύει πάσα νόσων και πάσα ασθένεια, αλλά εκείνο που ενδιαφέρει περισσότερο τον Θεό για τον άνθρωπο είναι η αιώνια ζωή, να μην απολεστεί αιώνια, μη βρεθεί στη γέννα του πυρός μαζί με τον διάβολο και τους αγγέλους αυτού. Αυτές είναι οι βασικές δύο αιτίες που έρχεται η αρρώστια στη ζωή, μπορεί να έρθει η αρρώστια στη ζωή του ανθρώπου. Ή, κατά τον ίδιο τρόπο, μια άλλη αρρώστια ήρθε στη ζωή του Αποστόλου Παύλου, στον οποίο ο Θεός έστειλε άγγελο Σατάν να τον ραπίζει, να τον βασανίζει. Ήταν μια πολύ σοβαρή αρρώστια, λέγεται ότι πιθανό να ήταν στους οφθαλμούς του. Κανείς δεν το βεβαιώνει αυτό, αλλά ήταν μια πολύ μεγάλη αρρώστια, ένα μεγάλο κακό. Ο Απόστολος Παύλος, που η προσευχή του είχε πολύ μεγάλη δύναμη και όταν προσευχόταν θεραπεύονταν όλοι οι ασθενείς, προσευχήθηκε, λέει η Γραφή, και πρώτη και δεύτερη και τρίτη φορά. Για να τον θεραπεύσει ο Θεός, να τον ελευθερώσει ο Θεός από τη μάστιγα αυτή. Αλλά ο Θεός δεν τον θεράπευσε, δεν άκουσε την προσευχή του, δεν εισάκουσε πιο σωστά την προσευχή του, αλλά απάντησε στην προσευχή του λέγοντας «Αρκεί είσαι η χάρις μου». Μην μου ζητάς να θεραπεύσω, αρκεί είσαι η χάρις μου. Γιατί? Γιατί κινδύνευε να απολεστεί από υπερηφάνεια λόγω της υπερβολής των αποκαλύψεων που ο Θεός του έδινε. Και ο Θεός που ενδιαφέρεται για τον Απόστολο Παύλο, όχι μόνο για τη ζωή αυτή που ήταν μαζί του και τον ευόδωνε, αλλά πιο πολύ ενδιαφέρεται και για τον Απόστολο Παύλο για την αιώνια ζωή. Άρα λοιπόν δεν θέλει να τον αφήσει να υπερηφανεύεται για την υπερβολή των αποκαλύψεων που ο Θεός του χάριζε, γι' αυτό του δώσε άγγελο Σατάν να τον ραθμίζει, μάστιγα, ώστε να ξέρει, να βλέπει από την ασθένειά του, από την αδυναμία του, να ταπεινώνεται και να μην μπορεί να υπερηφανευθεί, επαναλαμβάνω, για την υπερβολή των αποκαλύψεων του Θεού. Έτσι λοιπόν ο Θεός εργάζεται με τις ασθένειες εργό καλό. Όμως υπάρχει και η ασθένεια του Ιώβ, που ήταν μια δοκιμασία μεγάλη που επέτρεψε ο Θεός στη ζωή του Ιώβ και άφησε το διάβολο να το πειράξει με βαριά ασθένεια αγιάτρευτη. Αφού πρώτα του πήρε τα παιδιά του, την περιουσία του, ύστερα του πήρε την υγεία του. Και ο Ιώβ ήταν ένας άγιος άνθρωπος του Θεού, μάλιστα λέει η Γραφή, απεχόμενος παντός κακού. Να το βρούμε λιγάκι από μέσα, γιατί είναι πολύ σοβαρό. Είναι άνθρωπος άμεμπτος, ευθύς, φοβούμενος των Θεών και απεπεχόμενος από παντός κακού. Και ζήτησε ο διάβολος να τον πειράξει και ο Θεός δεν αντιστάθηκε. Αλλά του είπε, τον παραδίδω στα χέρια σου. Όλα τα υπάρχοντά του. Και τα πήρε ο διάβολος. Και ο αγώνας του διαβόλου ήταν να βλασφημίσει το Θεό, να χάσει την ψυχή του. Αυτός είναι ο πειρασμός. Άλλο είναι η δοκιμασία και άλλο είναι ο πειρασμός. Τις δοκιμασίες τις φέρνει ο Θεός για τρεις βασικούς λόγους, για την παιδεία του ανθρώπου, τον εκπαιδεύσει και να τον αναβαθμίσει, για την καρποφορία του ανθρώπου, να του δώσει καρπό πολύ και ο καρπός του να μένει εις δόξαν και έπαιρνε ο Θεού Πατρός και εις ευλογία δική του, και για το έλεος του Θεού. Φέρνει ένα κακό για να τον φυλάξει από ένα πολύ μεγαλύτερο κακό που θα τον οδηγήσει στην απώλεια. Η δοκιμασία λοιπόν έρχεται από το Θεό και σκοπός του Θεού είναι η αναβάθμιση του ανθρώπου.
η αύξηση του ανθρώπου, η καρποφορία του ανθρώπου, η φροντίδα του ανθρώπου. Ο πειρασμός όμως είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Προέρχεται από τον πειράζοντα, τον άνθρωπο, τον διάβολο, και ο στόχος είναι η απώλεια του ανθρώπου. Με οποιοδήποτε τρόπο. Είτε με δελεασμό, πειράζει ο διάβολος τον άνθρωπο, είτε με τρομοκρατία, με φόβο, είτε με πλάνη, είναι ο πλανών την οικουμένη όλη, είτε με κατηγορίες που είναι ο κατηγόρων τους αδελφούς ημών, ημέρα και νύχτα στο Θεό. Ο Απόστολος όμως Ιάκωβος λέει, πάσαν χαρανομήσατε αδερφοί όταν περιπέστε εις διαφόρους πειρασμούς. Να το διαβάσουμε από μέσα γιατί είναι πολύ σοβαρό το θέμα των πειρασμών. Πάσαν χαρανομήσατε αδερφοί όταν περιπέστε εις διαφόρους πειρασμούς, γνωρίζοντες ότι έτσι δοκιμάζεται η πίστη σας και η δοκιμασία της πίστεώς σας εργάζεται υπομονή, που έχετε χρίαν υπομονής για να κάνετε το θέλημα του Θεού και να κερδίσετε την επαγγελία του Θεού. Η δε υπομονή, όταν εργάζεται η δοκιμασία της πίστεώς μας υπομονή, η δε υπομονή ας έχει έργον τέλειον, γιατί έτσι θα είσαστε τέλειοι και ολόκληροι μειώντες εις μηδέν ελπείς. Άρα λοιπόν, τον πειρασμό τον φέρνει ο πειράζων, ο διάβολος, αλλά τον επιτρέπει ο Θεός και δεν αφήνει να πειραστεί κανένας πάνω από όσο αντέχει. Αντιθέτως, σύν το πειρασμό κάνει και την έκβαση. Ο Θεός λοιπόν επέτρεψε στον διάβολο να πειράξει τον Ιώβ, γιατί έπρεπε να φανερωθεί μέσα από τον Ιώβ ένα σοβαρό λάθος που είχε ο Ιώβ, ο Άγιος αυτός άνθρωπος του Θεού, που είχε μεγάλη ελπίδα στη δικαιοσύνη του, στον αγιασμό του, στην πίστη του στο Θεό και στη φροντίδα του να κάνει το θέλημα του Θεού. Είχε δηλαδή βγάλει την ελπίδα του από το Θεό και την είχε φέρει την ελπίδα του στον αγιασμό του. Γι' αυτό ο Θεός ήθελε να το βγάλει, γι' αυτό και όταν ήρθε η στιγμή του της αποκατάστασης, ο Θεός κάλεσε τον Ιώβ και του φανέρωσε το λάθος του με τον Ελιού τον προφήτη, λέγοντας: «Συ το ότι είπες στα ότα μου και ήκουσα την φωνή των λόγων σου, είμαι καθαρός χωρίς αμαρτίας». Να το θάρρος του. «Είμαι αθώος, ανομία δεν υπάρχει σε μένα και αυτό που μου συμβαίνει είναι ότι ευρίσκει ο Θεός αφορμή εναντίον μου και με νομίζει οχθρό του και βάλει τους πόδας μου εν το ξύλο και παραφυλά την πάσα στα σωδούς μου». Δηλαδή εγώ είμαι δίκαιος και ο Θεός είναι άδικος, αφού δεν με ευλογεί επειδή είμαι δίκαιος. Ναι, αλλά η ευλογία του Θεού δεν εξαρτάται από τη δικαιοσύνη μας, εξαρτάται από τη χάρη του Θεού. Κατά χάρη μας έσωσε, κατά χάρη μας ευλογεί και κατά χάρη θα μας πάρει στον ουρανό. Αντιθέτως θέλει η ελπίδα του ανθρώπου να μην είναι σε αυτό που ο Θεός κάνει, στην ευλογία που κάνει στον άνθρωπο, αλλά στο Θεό. Να μην ελπίζουμε στο έργο του ανθρώπου, να μην ελπίζουμε στο έργο μας, αλλά στο Θεό, ο οποίος εργάζεται το έργο μας και μας ευλογεί και μας δίνει καρποφορία. Αυτό. Και επέτρεψε ο Θεός έναν τόσο μεγάλο πειρασμό, που όταν το κατάλαβε ο Ιώβ, ενώ σε αντίθεση οι τρεις φίλοι του που κατάντησαν επειδή δεν κατάλαβαν το σχέδιο του Θεού, ότι ο Θεός το επέτρεψε στο δίκαιο Ιώβ, αλλά πίστεψαν αυτό που ήταν λογικό σαν άνθρωποι να πιστέψουν, κατά τη δικαιοσύνη του ανθρώπου που όμως είναι σαν ρυπαρό ημάτιο, πίστεψαν οι τρεις άθλοι παρηγορητές ότι ο Θεός είναι δίκαιος, είναι αγαθός, και για να έρθουν τόσο μεγάλα κακά στη ζωή του Ιώβ είναι αποτέλεσμα των αμαρτιών του που δεν τους ξέρανε αυτοί, αλλά τις ήξερε ο Θεός. Και ο Ιώβ προσπαθούσε να αντιδράσει στις κατηγορίες και στις σκέψεις των τριών φίλων του, των άθλιων παρηγορητών, αλλά τα κατάφερνε. Όταν όμως ήρθε ο Ηλίου ο προφήτης, ένας νεαρός που είχε όμως τη φωτιά του Πνεύματος του Αγίου και την αποκάλυψη του Θεού, τότε κατάλαβε ο Ιώβ ότι είναι μεν δίκαιος, αλλά θα πρέπει η ελπίδα του να είναι στο Θεό και δεν μπορεί να δίνει αδικία στο Θεό. Γι' αυτό τι είπε,
είπε ο Ιώβ, εξεύρω Κύριε ότι δίνασε τα πάντα και κανένα στοχασμό σου δεν μπορεί να εμποδιστεί. Ποιος είναι αυτός που κρύπτει τη βουλή σου ασυνέτως? Εγώ λοιπόν επρόφερα εκείνα τα οποία δεν εννοούν, πράγματα υπερθαύμαστα που δεν είχα καταλάβει και τα οποία δεν εγνώριζαν. Τώρα άκουσε με, δέομαι. Δεν θα λαλήσω, θα λαλήσω και εγώ θέλω λαλήσει, θα σε ρωτήσω και εσύ διδαξώνουμε. Οίκουον περισσού με την ακοή σου, με την ακοή του οτίου, αλλά τώρα ο οφθαλμός μου σε βλέπει. Δια τούτο βδελίτω με τον εαυτό μου και μετανοώ εν χώματι και σποδό. Κατάλαβε την αμαρτία του, ευδελίχθη τον εαυτό του, μετενόησε εν χώματι και σποδό, γι' αυτό και ο Θεός τον συγχώρεσε, αλλά ήθελε να γίνει και αποκατάσταση πλήρης και στους άλλους. Και τους λέει, θυσίασε, φώναξε και τους τρεις φίλους σου που σε παρηγορούσαν με άθλιο τρόπο, αλλά σε αγαπούσαν και προσπαθούσαν να σε παρηγορήσουν, σε έλεγχαν για να διορθωθείς και να σωθείς, προσευχή σου για αυτούς και για το λάθο τους και για τα λάθη τους που σε έφεραν σε στενοχώρια και σε αμηχανία, προσευχή σου για αυτούς και εγώ θα τους συγχωρήσω, θα ακούσω την προσευχή σου. Και πράγματι ο Ιώβ υπάκουσε, κάλεσε τους φίλους του, θυσίασε στο Θεό, προσευχήθηκε για αυτούς, τους συγχώρεσε και λέει η Γραφή, ο δε Κύριος όταν έκαμε αυτά που προσετάχθη ο Ιώβ, εδέχθη του πρόσωπον του Ιώβ και έστρεψε ο Κύριος την αιχμαλωσία του Ιώβ, τον θεράπευσε. Αφού προηγούμενα προσευχήθηκε ο Ιώβ υπέρ των φίλων του και έδωκε ο Θεός τον Ιώβ διπλάσιες ευλογίες που είχε πρώτερα. Άρα λοιπόν υπάρχουν οι δοκιμασίες που φέρνει ο Θεός στη ζωή μας για να μετανοήσουμε, όπως είπαμε, και να εξομολογηθούμε, και αυτό να διαβάσω ακόμη κάτι μέσα από το Λόγο του Θεού, τον Ψαλμό Λάμπτα Βήτα. Ομολογεί ο Δαβίδ λέγοντας, όταν απεσιώπησα τις αμαρτίες μου, επαλαιώθησαν τα οστά μου εκ του λολυγμού μου όλη την ημέρα. Κάθε μέρα η νύχτα, η μέρα και νύχτα ευαρύνει την χείρη σου Θεέ μου επάνω μου και η υγρότης μου μετεβλήθη στερνή ξηρασία. Έπεσα σε βαριά αρρώστια. Όταν όμως είπα την αμαρτία μου εφανέρωσα προς Σε και την ανομία μου δεν έκρυψα και είπα εις τον Κύριον θα εξομολογηθώ τις αμαρτίες μου και τις παραβάσεις μου, εσύ με συγχώρεσες και με ελευθέρωσες. Άρα λοιπόν οι αρρώστιες έρχονται είτε για τη δόξα του Θεού είτε για να φανερωθούν τα έργα του Θεού μέσα από την αρρώστια ενός ανθρώπου τον οποίο ο Θεός θα συγχωρήσει, θα θεραπεύσει και θα δοξαστεί, είτε θα φέρει δοκιμασίες ο Θεός για να στρέψει τον άνθρωπο από την οδόν αυτού την πονηράν που τον οδηγεί στην απώλεια, στη μετάνοια, την επιστροφή, την εξομολόγηση και την ευλογία του Θεού και τη θεραπεία, είτε θα επιτρέψει ο Θεός τον πειρασμό, τον πειράζοντα να πειράξει με αρρώστιες έναν χριστιανό για να φανερωθούν μέσα από αυτούς τους πειρασμούς, από τις θλίψεις, η διόρθωση και η ευλογία του Θεού, καθώς λέγει η θλίψη εργάζεται υπομονή, η υπομονή εργάζεται δοκιμή, η δοκιμή εργάζεται ελπίδα που η ελπίδα δεν κατεσχύνει. Άλλο λοιπόν αγαπητοί μου φίλοι και φίλες είναι ο σταυρός του χριστιανού που περιγράψαμε στην αρχή της εκπομπής μας και άλλο είναι οι ασθένειες που ο Θεός επιτρέπει, φέρνει στη ζωή του ανθρώπου για το καλό του και για την ευλογία του. Βέβαια υπάρχουν και οι ασθένειες όπως τον Ελισέ, ο οποίος ισθένησε εκ της ασθενίας εκ της οποίας επρόκειτο να αποθάνει. Όταν τελειώνει το έργο του ανθρώπου στη γη και ο Θεός θέλει να τον πάρει, ένας από τους τρόπους που επιλέγει για να πάρει τον άνθρωπο όταν τελειώσει την αποστολή του είναι και η ασθένεια. Η ασθένεια προς θάνατον.
Γι' αυτό και είπε ο Χριστός, αυτή η ασθένεια δεν είναι προς θάνατον. Η άλλη ασθένεια όμως είναι προς θάνατον, γιατί αποφάσισε ο Θεός να πάρει το δούλο του, τη δούλη του, την κατάλληλη στιγμή που ο Θεός κρίνει, γιατί τα κλειδιά του άδου και του θανάτου τα έχει ο Χριστός στα χέρια του. Είναι μεγάλες οι διαφορές μεταξύ σταυρού και ασθενειών, μεταξύ δοκιμασίας και πειρασμών. Αλλά όλα γίνονται κάτω το θέλημα του Θεού, κάτω από το θέλημα του Θεού, και ο άνθρωπος πρέπει να γνωρίζει τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστο και το τέλειο, και να περπατάει σε αυτό με απεριόριστη και μοναδική ελπίδα του, τον Ιησού Χριστόν, τον Κύριό του και τον Θεό του. Εδώ όμως, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η ώρα μας πέρασε και η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος. Εμείς τώρα σας ευχόμαστε μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας ο Θεός να σας ευλογήσει, να σας ευλογεί όλους πλούσια, πάντοτε, κατά πάντα, στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν.